Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου όλα θα είναι έτοιμα, αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί στην εμπορική τιμή. Μάλιστα σημειώνουν ότι είναι θέμα ημερών η έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή, που θα ορίζει ότι η τιμή των ακινήτων που θα εκπληστηριάζονται για χρέη προς το δημόσιο θα είναι κάτω από την αντικειμενική αξία, δηλαδή στην εμπορική τιμή που θα ισχύει την περίοδο του πληστηριασμού. Θα ψηφιστεί και καλό θα είναι να κληθούν οι φορείς που ασχολούνται από την κυβέρνηση, από τους υπουργούς, έτσι ώστε να αφουγκραστούν τον παλμό και την θέληση της κοινωνίας. Βεβαίως, πολύ μεγάλο πρόβλημα θα έχουν επιχειρηματίες, είτε επιχειρήσεις, οι οποίες χρωστούν πάρα πολλές εισφορές ή χρωστούν έχουν πολλές φορολογικές δαπάνες απλήρωτες και έχουν εμπράγματες εγγυήσεις προς το δημόσιο ή προς τις τράπεζες. Με δεδομένο ότι η αγορά ακινήτων έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια και οι εμπορικές αξίες απέχουν από τις αντικειμενικές ακόμη και μετά τις διορθώσεις, οι πληστηριασμοί δεν θα κηρύσσονται άγονοι αφού δυνητικά θα υπάρξουν πλειοδότες με λιγότερα χρήματα. Το χαμηλότερο τίμημα που θα εισπραχθεί μπορεί να μην είναι αρκετό για να καλύψει τα χρέη των οφειλετών, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να βρεθούν όχι μόνο να χάσουν τα ακίνητά τους, αλλά και να συνεχίζουν να οφείλουν. Καλό θα είναι να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας και πέραν του 17. Ο πληστηριασμός να γίνει με τις τρέχουσες εμπορικές αξίες, οι οποίες φαίνεται να είναι πολύ κατώτερες, ειδικά σε ορισμένες περιοχές, μέχρι και 50% κατώτερες από τις αντικειμενικές αξίες. Καθότι η τιμή των ακινήτων έχει πέσει πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα διαμερίσματα στην Αθήνα, όπου οι αντικειμενικές αξίες είναι πολύ περισσότερες, πολύ πιο σημαντικές από τις εμπορικές αξίες. Το ζήτημα γίνεται άκρως επίκαιρο, καθώς και οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί θα επιταχύνουν τη διαδικασία με συνοπτικές διαδικασίες. Προς το παρόν, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μετατίθεται από μήνα σε μήνα, παρά τις πιέσεις των δανειστών να προχωρήσει η διαδικασία, προκειμένου να απεμπλακούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Εδώ στην Κρήτη, θα έλεγα ότι πολλές φορές οι εμπορικές αξίες είτε στιβαδίζονται και ψηλότερες από τις αντικειμενικές αξίες. Συνεπώς, πρέπει να το δούμε το θέμα κατά περίπτωση. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να γενικεύσω και να πω ποιες είναι ψηλότερες οι εμπορικές ή αντικειμενικές. Και όλα αυτά την ώρα που με βάση τα τελευταία στοιχεία 4 εκατομμύρια οφειλέτες έχουν χρέη προς το δημόσιο, ενώ για 900.000 έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα και με την κυβέρνηση να αδυνατεί μέχρι και σήμερα να υπολογίσει την εμπορική αξία των ακινήτων, μεταθέτοντας στο μέλλον τη δημιουργία συστήματος εξομοίωσης των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες.